Καλώς σας βρήκα. Είναι πολύ αξιόλογη αυτή η περιοδία, μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, κατά την άποψή μας, εδώ στην Κύπρο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τόσο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλα τα πολιτικά κόμματα και μαζικούς φορείς. Είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που καθώς αυξάνεται η τουρκική επιθετικότητα, η προκλητικότητα στην περιοχή, χρειάζεται συντονισμός δράσεων των λαϊκών κινημάτων, όλων των λαϊκών δυνάμεων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά θα έλεγα και με άλλες χώρες και λαούς της περιοχής, έτσι ώστε να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη, η φιλία, κυρίως η αντιιμπεριαλιστική δράση, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια αναβαθμισμένη γεωστρατηγικά περιοχή με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και με πολύ υψημένους ανταγωνισμούς και περιφερειακών δυνάμεων εδώ, αλλά και διεθνώς με ισχυρούς παίκτες. Και δυστυχώς η ιστορική πείρα αλλά και η σημερινή πραγματικότητα μας δείχνει ότι όπου ανταγωνίζονται και συγκρούονται μεγάλα συμφέροντα, πληρώνουν συνήθως οι μικροί, οι πιο αδύναμοι, και από αυτή τη σκοπιά, οι λαοί δηλαδή, και από αυτή τη σκοπιά εμείς θεωρούμε ότι είναι και έκφραση αλληλεγγύης, άσχετα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, ιδεολογικές, πολιτικές που έχει η κάθε πολιτική δύναμη και το δικό μας το κόμμα, ότι σε αυτά τα ζητήματα μπορούμε να παλέψουμε ενωμένα, γιατί έχουμε ένα ισχυρό αντίπαλο που λέγεται υπεριαλισμός και που δεν είναι βέβαια τα θύματα αυτών των δυνάμεων κατά την άποψή μας, που είναι τα θύματα των πολέμων, της φτώχειας, της εκμετάλλευσης. Και από αυτή τη σκοπιά είναι πάρα πολύ χρήσιμη συνάντηση και βεβαίως για μια ακόμη φορά θα ήθελα να εκφράσω την θέση του κόμματός μας, ότι χρειάζεται να επιληθεί επιτέλους το κυπριακό ζήτημα. Είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εξακολουθούμε να μένουμε σε αυτή τη θέση, διότι τίποτα δεν έχει αλλάξει επί της ουσίας. Και βεβαίως να παλέψουμε όσο μπορούμε για μια Κύπρο ενιαία, ένα κράτος, όχι δύο κράτη, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, χωρίς εγγυητές, ξένους προστάτες, βάσεις, χωρίς συνατοποιήσεις που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα κατά την άποψή μας παρά επιλύουν.